Χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 918 από το ΙΒ κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου σελίδα 918 ΙΒ 54 ΙΒ 54 Έλεγε δε έλεγε και προς τους όχλους όταν είδε την εφέλη υψουμένη, ανυψουμένη από δυσμόν, ευθύ λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται ούτω. Και όταν όταν πνέοντα, λέγεται ότι καύσον θελή είστε και γίνεται. Υποκριτέ το πρόσωπο της γης και του ουρανού εξέβρεται να διακρίνεται τον δε καιρό τούτον πώς δεν διακρίνεται. Διατί δε και αφεαυτόν δεν κρίνεται το δίκαιον. Ενώ λοιπόν οι μετά το αντιδίκους προς τον άρχοντα, προσπάθησαν καθοδόν να αποαλλαχθείς από αυτού. Μήποτε σε σύρει προς τον Κρητήν και ο Κρητής, σε παραδώσει τον υπηρέτη και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Συλλέγω, δε θέλεις εξέλθει εκείθεν, έως ο αποδώσεις και το έσχα των λεφτών. Καδεκίνονται των καιρών ήλθον τινές απαγγέλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο πιλάτος έμειξε με τα αυτών. Και αποκριθήσω ο Ιησούς είπε προς αυτούς «Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντα στους Γαλιλαίους διότι έπαθαν τι αυτά, όχι σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίου έπεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ και θανάτωσαν αυτούς νομίζετε ότι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντα ανθρώπους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ». Οχι σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε τα την παραβολήν. Είχε τη σικήν πεφωνευμένην, εν το αμπελόνι αυτού. Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, «Ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σικήν ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, δια την καταργεί και την γη. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν Κύριε άφες αυτήν και τούτο το έτος έως ότους κάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν και αν μεν κάνει καρπόν καλός ή δε μη θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Αμήν. Το ερώτημα είναι αν καταλαβαίνουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας αν αναγνωρίζουμε τα σημεία των καιρών. Ο Κύριος και για τους τότε το ίδιο έλεγε, καθώς είμαστε περίπου στο 33 μετά Χριστό και μέσα σε 37 χρόνια, όπως τότε με τον Ιωσία, μέσα σε 37 χρόνια πρόκειται να καταστραφεί άλλη μια φορά η Ιερουσαλήμ για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν καταλαβαίνουμε, αν διακρίνουμε τα σημεία των καιρών. Γιατί εύκολα τους λέει όταν δείτε ένα σύννεφο να έρχεται από δυσμόν που είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Αμέσως λέτε ότι αυτή είναι η φέλη που έρχεται, είναι γεμάτη νερό και έρχεται βροχή και έτσι γίνεται. Και επίση, όταν βλέπετε νότον που έρχεται από την έρημο, να φυσάει νοτιά, λέτε ότι καύσον θα έρχεται και θα είναι σε λίγο και έτσι γίνεται. Γιατί παρατηρείτε με ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε μέσα από την παρατήρηση που κάνετε τι έπετε ώστε να ξέρετε εάν έρχεται βροχή, πώς θα την αντιμετωπίσετε. Και αν έρχεται καύσον, πώς να τον αντιμετωπίσετε για να μην σας πιάσει ο καιρός εξέφνης και εξαπρόπτου. Πώς είναι δυνατόν να διακρίνετε τόσο εύκολα τα σημεία του ουρανού και να μην μπορεί να διακρίνετε εσείς που έχετε το Λόγο του Θεού τα σημεία των καιρών. Η αιτία είναι η υποκρισία. Κάνετε πως δεν βλέπετε. Έχετε οφθαλμούς αλλά δεν βλέπετε και αυτιά να ακούτε αλλά δεν ακούτε, δεν καταλαβαίνετε. Γιατί δεν ενδιαφέρεστε, δεν παρατηρείτε. Γι' αυτό τους λέει, προσέχετε να αποφεύγετε τον πόλεμο, τις μάχες. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα λέει στον Τιμόθεο, ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Αυτή είναι... Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του δούλου του Θεού, του ανθρώπου του Θεού. Μάλιστα δεν πρέπει να μάχεται, αλλά αντιθέτως πρέπει να είναι πράος, διδακτικός και ανεξίκακος και διδάσκων μεταπρο... μεταπραότητος τους αντιφρονούντες, μήποτε δώσει ο Θεός σε αυτούς μετάνοια για να γνωρίσουν την αλήθεια. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, δεν μερίμνα, δεν αγωνίζεται, δεν έχει πόλεμο. Ο πόλεμος ημών δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, αλλά ο πόλεμος ημών είναι αντίον των πνευμάτων της πονηρίας εν της εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους. Ο δούλος του Θεού δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν μαλώνει, δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν αποκάμει. Αλλά είναι πράος, ταπεινός, ήσυχο, πιστός και εν τη ησυχία και πεπιθύση υπάρχει δύναμης σε αυτόν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, πρόσεξε, όταν υπάγεις μετά του αντιδίκου σου εις τον άρχοντα, αν έχεις κάποιον εχθρό, αν έχεις κάποιον που δεν συμπαθείς, αν υπάρχει κάποιος με τον οποίον τα έχει βάλει, και θυμώνεις και αγριεύεις και πικραίνεσαι και κακολογείς ακόμη περισσότερο αν έχεις κάποιον αντίδικο και πηγαίνεις στον άρχοντα πρόσεξε πριν φτάσεις προσπάθησε να απαλλαχθείς από αυτόν κάνε ειρήνη με αυτού φιλιώθητη με αυτόν και δύσκολο να είναι αγωνίσου, ταπεινό σου, παρετήσου. Και δεν είναι μόνο στη φυσική ζωή, όπως όταν βλέπουμε το σύννεφο που έρχεται από τη θάλασσα ή το νοτιά που έρχεται από την έρημο, δεν είναι μόνο στη φυσική ζωή, αλλά ιδιαίτερα είναι στην πνευματική ζωή. Μην πας να συναντήσεις το Θεό Χωρίς να συγχωρήσεις τις αμαρτίες ή τα πτέσματα των ανθρώπων γιατί θα βρεθείς ενόχος καθώς ο Θεός δεν θα μπορεί να συγχωρήσει τα δικά σου αμαρτήματα και τα δικά σου πτέσματα και θα τον προκαλέσεις, θα τον αναγκάσεις να κάνει κρίση για να σε βοηθήσει να απαλλαγείς από αυτά. ιδιαίτερα λοιπόν τις έσχατες αυτές οι μέρες αλλά και τότε φρόντισε ο Θεός της ειρήνης να βασιλεύει στη ζωή σου ειρήνευσον μετά του αντιδίκου σου ειρηνεύεται όσο το αφημών με τα πάντων των ανθρώπων καθώς η επίοικιά σας πρέπει να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός μιλάει πάντοτε για πρόβατα της βοσκής Του. Δεν μιλάει για κατσίκια, ούτε για λύκους, ούτε για σκύλους που έχουν εχθρούς. Για πρόβατα της βοσκής Του που δεν γαυγίζει, το πρόβατο δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν μαλώνει, δεν τσακώνεται, δεν πικραίνεται η καρδιά Του, καρδιά του είναι πάντοτε καθαρισμένη, καθαρή, καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού, καθώς άμεσα μετανοεί και αγωνίζεται να ειρηνεύει μετά τον αντιδίκον του άμεσα. Γιατί είναι κίνδυνος επί επίπεδου σαν τον Ιωσία. Ενώ υπάρχουν οι επαγγελίες να τις γκρεμίσει ο ίδιος. Ενώ του είχε υποσχεθεί ο Θεός ειρήνη, ασφάλεια, για όλες τις ημέρες της ζωής του που ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτόν, αυτός αντί της ειρήνης εξέλεξε τον πόλεμο και ο Θεός τελείωσε τη ζωή του εκεί. Και έφερε και μεγάλο κακό στην οικογένειά του και σε όλο το λαό Ισραήλ. Το μήνυμα είναι αδελφοί αγαπητοί Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων Και τότε θα έλθει ο αγιασμός Σώματος, ψυχής και πνεύματος Γιατί μόνο ο Θεός της ειρήνης Μπορεί να αγιάζει τον άνθρωπο ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, ώστε στη συνέχεια να του αποκαλύπτει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να του δίνει δύναμη να το εκτελεί. Ώστε ο Θεός της ειρήνης να συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Ειρήνευσον μετά του αντιδικού. Γιατί αν φτάσεις στον άρχοντα, τότε αυτός θα σε παραδώσει με τα στον υπηρέτη και ο υπηρέτης θα σε βάλει στη φυλακή μέχρι να μετανοήσεις. Και αλλού ο Κύριος μιλάει για βασανιστές, εφόσον δεν συγχωρείς. Γι' αυτό λέει ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων όσο το αφημώνει. Εσύ κοίταξε να τακτοποιήσεις τη ζωή σου για να είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης. Να γλιτώσεις και από το κακό το προσωπικό προκαιρού αλλά και από το μεγάλο κακό το, το, το γενικό στο χρόνο του Κυρίου. Ήρθανε και του είπανε το μαθές Κάποιοι Γαλιλαίοι έφυγαν από τη Γαλιλαία, ήρθαν να προσκυνήσουν το Θεό και να κάνουν θυσίες στο ναό Ισραήλ, στον ναό του Θεού και ο Πιλάτος τους έσφαξε και ανέμειξε το αίμα τους με το αίμα των θυσιών. Φοβερό. Πολύ αμαρτωλή. Και ο Κύριος είπε, δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλή αυτή, αλλά ένα ξέρω, ότι αν και εσείς δεν μετανοήσετε, αν και εσείς δεν μετανοείτε συνεχόμενα Όλοι ομοίως θα απολεστείτε Και απολέστηκαν σε 37 χρόνια Όσοι δεν μετενόησαν Όσοι μετενόησαν έφυγαν Και έζησαν ειρηνικά στην παρουσία του Θεού Προσωπική μετάνοια Γιατί χωρίς την ειρήνη, με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό κανείς δεν θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα αγγίξει ο διάβολος κανέναν από μας μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Προκλήσεις θα υπάρχουν, απειλές θα υπάρχουν. Κατα... Κατηγόριες θα υπάρχουν, κατακρίσεις θα υπάρχουν, ονειδισμός θα υπάρχει. Αλλά ο Θεός θα είναι μαζί μας. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Την Εκκλησία ο Χριστός είναι η νύμφη του. Πρώτον θα την αγιάσει και θα την καταστήσει ένδοξη. Μη έχουσα κοιλίδα ή ή τι τιούτων. Γιατί μόνο μια τέτοια Εκκλησία μπορεί να παραλάβει. Το ερώτημα είναι εσύ και εγώ θα είμαστε σε αυτή την Εκκλησία. Μόνο ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων όσο το αφημώνει. Και ζητείτε, αγιασ... ζητείτε, την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Χωρί ειρήνη, αγιασμό δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει αγιασμός. Γιατί αν δεν συγχωρήσει, δεν συγχωρείσαι. Για να σου συγχωρήσει ο Θεό τα αμαρτήματα και να σε αγιάζει, ο Χριστό με το λόγο του και το πνεύμα το Άγιο, απαραίτητο είναι να συγχωρήσει. Να ειρηνεύει με τα πάντων των ανθρώπων. Από εμά εξαρτάτε Όχι αιτήστε να σας δοθεί. Ζητήστε για να βρείτε. Ψάξτε να βρείτε την ειρήνη. Βρέστε τρόπους αγωνίσου να απαλλαχθείς από το αντιδίκου σου. Βρες τρόπο να απαλλαχθείς. Γιατί θα μπλέξεις. Όταν πηγαίνεις στο Θεό και του ζητάς και του εξομολογείσαι όσο δεν έχει ειρηνεύσει με το αντιδίκου οι αμαρτίες που κάνεις και θα κάνεις θα συσσωρεύονται στην πλάτη σου χωρίς να μπορούν να βγούνε και θα αναγκάσεις το Θεό να σε φέρει σε κρίση για σωτηρία Ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων Μην παίρνετε σώμα και αίμα Χριστού Έχοντες αντίδικο και αντιδικία στην καρδιά σας. Και αυτό θα γίνει κατάκριση, δεν θα γίνει ευλογία. Και να μην δικαιωνόμεθα γιατί 18 άτομα σκοτώθηκαν όταν εκεί στο Σιλοάμ ο πύργος έπεσε και τους σκότωσε. Είδε πόσο αμαρτωλή είναι, δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι. Μάλλον είναι. Αλλά το θέμα δεν είναι οι άλλοι, το θέμα είναι εμείς. Δεν είναι οι άλλοι βεβαίω. Στην Ελλάδα έρχονται αυτό, όλα αυτά τα κακά για, τα, για, την δολολατρία, για την αμαρτία, για την εσχροκέρδεια, για την πορνεία, για τη μοιχεία, για την ακαθαρσία. Όλα αυτά τα οποία ζούμε και βλέπουμε. Ο ένας κλέβει τον άλλον, ο άλλος κοροϊδεύει τον άλλον. Μέσα σε απαταιώνες ζούμε. Δεν είναι αυτούς τι θα κάνει ο Θεός. Με σένα τι θα κάνει ο Θεός. Με μένα τι θα κάνει ο Θεός Με σένα και με την οικογένειά σου Με μένα και την οικογένειά μου Και το μυστικό είναι ένα Ειρηνεύεται Με τα πάντα των ανθρώπων όσο το αφημών Ζητείτε την ειρήνη Με τα πάντα των ανθρώπων και τον αγιασμό Γιατί δεν πρόκειται να λάβετε μέρος Στη βασιλεία των δρανών Στην αρπαγή της εκκλησίας Ο Θεός θέλει πρόβατα Για να είναι επιμένα δεν πημένει σκύλου ούτε κατσίκια. Πρόβατα θέλει να πηγαίνει να είναι θεό του και να είναι λαό του. Να είναι κύριο του και να είναι δούλοι και δούλε. Ειρηνεύεται. Ειρηνεύεται επίκειται επέμβαση Θεού προς διόρθωση αναγκάστηκε ο Θεός να σκοτώσει τον Ιωσία για να, του υποσ... για να διατηρήσει την υπόσχεσή του ότι δεν θα δει όλα αυτά τα κακά γιατί πήγαινε γυρεύοντας και ο Θεός μίλησε ακόμη και με τον Φαραώ και με τον Γάιδαρο του Βαλαάν μιλάει ο Θεός ο Θεός με έστειλε για το δικό σου το καλό για να διατηρηθεί η ειρήνη στο λαό Ισραήλ και εσύ στον πόλεμο. Μάχες, πόλεμοι, φιλονικίες, τσακωμοί, αγανακτήσεις. Να μετανοήσουμε σήμερα αδερφοί. Και να το πω πιο σωστά, να μετανοήσεις και να μετανοήσω. Είναι προσωπική η πρόσκληση και προσωπική η μετάνοια. Μη μιλά άσχημα για κανέναν, αδερφέ. Ούτε κοντινό, ούτε πλησίον, ούτε μακράν. Μη σκέφτεσαι. Ταύτα συλλογίζεστε, φωνάζει ο λόγο του Θεού. Όσα είναι σεμνά, αληθινά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, αρετή, έπαινο, ταύτα συλλογίζεστε. Γιατί γνωρίζει τι σκέψεις μας ο Θεός αδερφή; Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Πρέπει να μετανοήσω. Το ξέρω κύριε. Πρέπει να μετανοήσουμε αδερφή. Πες το αδερφέ μου. Πρέπει να μετανοήσω. Βόηθησέ με να μετανοήσω. Έχει σε μένα πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Γέμισε την καρδιά μου με τη δική σου την ειρήνη. Βοήθησέ με να ειρηνεύω πάντοτε με τους αντιδίκους μου. Δεν θέλω να έχω αντίδικο. Θέλω να έχω μόνο Κύριο. Φίλο, Θεό ισχυρό, υπερασπιστή, βοηθό, παντοδύναμη και παντοκράτορα. Δεν θέλω να αναγκάσω το Θεό να επέμβει δυναμικά γιατί με αγαπάει. Θέλω να παρακαλέσω το Θεό να επέμβει προς ευλογία για τη δόξα Του επειδή με αγαπάει. Το ξέρω, πρέπει να μετανοήσω, βοήθησέ με Κύριε. Θέλω να καθαρίσω την καρδιά μου. Θέλω να φύγει μέσα από την καρδιά μου. Κάθε πίκρα, κάθε ε, οτιδήποτε κακό και αν έχω οποιονδήποτε άνθρωπο. Θέλω να πάω να προσευχηθώ, να ζητήσω την ειρήνη, να απαλλαχθώ από τον αντιδικό μου. Ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και τι λέει ο Κύριος μας μέσα σε αυτή την ωραία παραβολή. Υπήρχε ένα οικοδεσπότης που είχε έναν μεγάλο αμπελώνα και εκεί μέσα ήταν μια σικιά και είπε στον αμπελουργό, στον εργάτη για κοίταξε, τρία χρόνια δεν έκανε κανένα καρπό. Κόφτησε παρακαλώ, δεν θέλω να μας κόψει αδερφή. Είμαστε μέσα στην άμπελο την αληθινή. Αμπελουργός είναι ο πατέρας μας. Τα κλίματα που δεν φέρνουν καρπό, τα κόβει και στο πύρ τα ρίχνει. Δεν θέλω να με κόψει. Θέλω να με φροντίζει, να με καλλιεργήσει, να με κοπρίσει, να με κλαδέψει, να με διορθώσει για να φέρω πιο πολύ καρπό. Εις δόξαν το όνοματό του του Αγίου. Κόφτη τη σικιά. Αλλά ο αμπελουργός, ο Χριστός δηλαδή λέει Κύριε, άφησε ένα χρόνο ακόμη. Ένα χρόνο ακόμη. Να το καλλιεργήσω, να το κλαδέψω, να το ποτίσω, να τη φροντίσω. Και αν και τότε δεν φέρει καρπό, τότε κόφτηκε και πέταξε τη, γιατί πιάνει και τον τόπο. Και αν σήμερα είμαστε εδώ, χωρίς να μας έχει κόψει, είναι γιατί είναι μακρόθυμος ο Χριστός και περιμένει. Περιμένει μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Δεν θέλουμε να μας κόψει. Θέλουμε να μας φροντίσει. Γι' αυτό σήμερα να κάνουμε αδερφοί όπως ο Ισαΐας, η Ωσίας. Να κάνουμε μια καινούργια συνθήκη με το Θεό. Αμήν. Εγώ θέλω να κάνουμε σαν άτομα σας παρακαλώ. Μια καινούργια συνθήκη με το Θεό. Κύριε έκχε επάνω μου πνεύμα χάριτος και οικεσιών, πνεύμα μετανοίας και επιστροφής. Και όποιος είναι αντίδικο σε μένα, φέρ τον στο μυαλό μου γιατί μπορεί και να τον έχω ξεχάσει, να ειρηνεύσω μαζί του, να απαλλαχθώ από αυτόν, να το συγχωρήσω με όλη μου την καρδιά, να τον αγαπήσω με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δεν θέλω ταλαιπωρίες στη ζωή μου. Δεν θέλω πρόωρες εκοπές, μου Θέλω μέχρι το τέλος, Κύριε, να με κρατήσεις. Να δω με τα μάτια μου τη δόξα Σου. Να δω με τα μάτια μου τις ευλογίες Σου. Να ζήσω, να απολαύσω, να χαίρομαι στην παρουσία Σου και τη δόξα Σου. Αδελφοί, δεν έχουμε πολύ καιρό. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Δεν βλέπετε ότι το σύννεφο έρχεται από τη θάλασσα. Βροχή έρχεται. Αλληλούια. Η ετός έρχεται. Δεν βλέπετε ότι στον κόσμο έρχεται αέρας από, την νοτιά, από το νοτιά. Κάβμα. Κάβμα έρχεται. Εμείς βρήκαμε χάρη από το Θεό Ευαρεστήθη ο Θεός και μας πρόσθεσε στον οίκον Του. Δεν είμαστε κανείς καλύτερος από τους άλλους. Αλλά έκανε χάρη ο Θεός και μας πρόσθεσε στον οίκον Του, στον ναό Του, στο όρος Του. Τώρα όμως θέλει από εμά. ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό για να δούμε το Θεό. Να μετανοήσουμε αδερφοί και όλοι μαζί να σηκωθούμε σας παρακαλώ να κάνουμε μια νέα συνθήκη με το Θεό. Και το επαναλαμβάνω επί προσωπικού επίπεδου. Συνθήκη με το Θεό. Θέλω να κάνω συνθήκη με το Θεό. Ξέρω ότι πρέπει να μετανοήσω. Βόηθησέ με Κύριε στην αδυναμία μου. Δώσε μου ευκαιρίες Κύριε. Βόηθα με σε παρακαλώ. Θέλω Χριστέ μου να απαλλαχθώ από τον οποιονδήποτε αντίδικο και έχω πολλούς. Μπορεί πολλούς να τους έχω ξεχάσει. Μπορεί να τους θυμάμαι. Αλλά θέλω όλους να τους συγχωρήσω. Όλους να τους αγαπήσω. Θέλω να απαλλαχθώ για να πλησιάσω τον άρχοντα με καθαρή καρδιά. Με πολλές αμαρτίες μεν. Αλλά με άφθονη συγχώρεση από μένα δε για να λάβω έλεος και χάρη από τον Πατέρα μου τον Ουράνιο με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σας παρακαλώ επί προσωπικού επίπεδου να κάνουμε όλη τη συνθήκη αυτή, τη διαθήκη αυτή με το Θεό. Κύριε μετανοούμε. Αμήν αδερφοί. Μετανοώ πες Κύριε. Αμήν. Μετανοώ Χριστέ μου. Συγχωρώ Χριστέ μου Αγαπώ Χριστέ μου Βόηθα με Δώσε μου δύναμη Εγώ φταίω μετανοώ Κύριε Θέλω να απαλλαχθώ σήμερα από τον οποιοδήποτε αντιδικό μου Γι' αυτό ζητάω την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό για να δω το πρόσωπο του Κυρίου μας. Ας προσευχηθούμε αδερφοί και αδερφός μας ο Παπα-Νικολάου Μιχάλης.